Να το λοιπόν. Team of the season warm-up, daily login upgrade. Ας το κάνουμε κατευθείαν. Μην το ξεχάσουμε, παιδιά. Θα έχει objective, φαντάζομαι, για το daily login. Με το που το βλέπετε να το κάνετε, γιατί πολλοί το ξεχνάνε. Πολλοί το ξεχνάμε. Όχι, πολλοί το ξεχνάνε. Και καλό είναι να μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί είναι τσάμπα πακέτα. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε. Αυτό τι ήτανε. Α, hero. Ζαμπρότα. Είχε βγει, βγήκε σήμερα. 5-5. Πω πω, και έχει και το ρακούν. Και έχει και relentless. Παιδιά, το Ζαμπρότα νομίζω βγήκε σήμερα. Μπορεί να τον κάνω. Κι ας έχω 1 εκατομμύριο right back, μπορώ να τον κάνω το Ζαμπρότα. Τα 84x7 επέστρεψαν. Έχουμε showdown. Παρί Μπαρσελόνα. Ναι. Ρομπέρτο 89. 86-87, ακριβούτσικος. Και δεν φαίνεται τίποτα ιδιαίτερο. Και Μουκιέλε, κι άλλο right back. 84-85, λίγο πιο φθηνός. Είναι, έχει whipped pass και rapid. Οκ. Okay. Αυτή ήταν χθεσινή. Warm up daily challenge, οκ. Okay. 77 plus Major Leagues Double Upgrade. Οκ, okay, καινούριο upgrade είναι αυτό, που δίνει 2 παίχτες 77 plus και ζητάει 5 παίχτες μόνο, χωρίς rare. Πάμε ανοίξουμε τα 583 plus. Ξεκινάμε με Ρεγκιγιόν. Οκ, okay. Παιδιά, δεν είχα ιδέα ότι ο Ρεγκιγιόν έχει πάει στην Bradford. Δεν το ήξερα καν, τώρα το είδα. Πάμε στο δεύτερο. Έχουμε Λεβαντόφσκι. Τέλεια. Έχουμε παιδιά Ρονάλντο. Τέταρτο. Χένρι, Ανρί πως λέγεται. Και τελευταίο. Χόιμπεργκ, οκ. Okay. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τον Εσιέν, το ύβο του. Παρεπιπτόντως. Που ήδη έχουμε τον uniform, τον player of the month. Εδώ έχουμε uniform παρεπιπτόντως, Ολλανδία. Παιδιά, νόμιζα ότι έβγαλα Van Dijk. Νόμιζα ότι έβγαλα Van Dijk. Κρίμα. Πάμε και στο 84x7. Δεν γενικά, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα να ήταν εγώ τώρα. Αυτό είναι inform παρεπιπτόντως. Α, θα είναι ο Ρουμπεν Δίας. Λέω δεν θα είναι καλή ιδέα επειδή δεν έχει τίποτα στα packs πέρα από τους inform. Και από τους inform, δηλαδή αν εξαιρέσουμε το Vini, δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Α, και Van Dijk. Αλλά ήδη έχω. Αυτό είναι ο Trippier. Και έχει και παρέδες μέσα, οκ. Okay. Πάμε και στο δεύτερο. Αλλά ναι, ήδη έχω. Καλούς αμυντικούς, ήδη έχω καλούς επιθετικούς. Ακόμα και ο Mbappé, δηλαδή να μου έβγαινε ο inform. Έχω ήδη τον player of the month, οπότε δεν θα μου κάνει σε κάτι. Αλλά έτσι κι αλλιώς ακόμα και στην στην team of the season όταν βγει θα μπορώ να κρατάρω πολλά πακέτα έτσι κι αλλιώς, γι' αυτό το ανοίγω τώρα. Έχουμε πάλι inform, 3-3. Α, μάλλον θα είναι 2 inform. Ναι. Με, δεν έχω ιδέα. Α, με Τρινάρντ, οκ. Okay. Και έχει και Όμπλακ και Όντεγκαρντ. Λοιπόν, κράφταρα και τον Μουκιέλε. Ήταν αρκετά φθηνός. Έχω πολλούς 84ς που κάνω discard έτσι και αλλιώς. Και βγάζω και πολλούς inform. Οπότε πάνω τον κραφτάρω, μπορώ και να τον δοκιμάσω. Ειδικά άμα κερδίσει η Παρή. Έχει περίεργο φλέαρ, σαν gold common είναι. Οκ. Okay. Φαίνεται ωραία κάρτα. Θα μπορώ να τον βάλω στην ομάδα να τον δοκιμάσω εδώ πως είναι. Αλλά τον έκανα έτσι καλύζω ότι περίσσευε πολύ φόντερ. Rank 4 νομίζω. Το χειρότερο rank που έχω βγει εδώ και μήνες. Έχει καταφέρει το παιχνίδι και έχει γίνει ό,τι χειρότερο. Πάμε να τα ανοίξουμε.
Okay. Και άλλο μήνυμα. Θα πάρω αυτόν εδώ, δεν θέλω duplicate. Πολλούς uniform. Και πάμε και στο campaign. Μάτσελ. Καλύτερα rewards έβγαλα από το rank 4 από ό,τι βγάζω από τα άλλα. Α, πάω ανοίξουμε το 100k και το ultimate. Που δεν μου έχει δώσει. Και αυτό είναι inform, κλασικά. Είναι Αγγλία, CDM. Η Stanway είναι αυτή. 87. Οκ. Την πουλήσω κι αυτήν. Βασικά θα την κρατήσω. Είναι φθηνή τώρα η Team of the Week. Την κρατάω. Όλοι αυτοί, Quixel. Στο καλό.